οποιοδήποτε πολίτης, οποιαδήποτε ομάδα πολιτών, είτε οποιοδήποτε σωματείο ή σύλλογος ή και κόμμα, έχει δικαίωμα να παρίσταται στο Δημοτικό Συμβούλιο και να θέσει μια πρόταση, ένα θέμα για να συζητηθεί ή να ζητήσει συμπαράσταση και συνδρομή για οτιδήποτε. Βεβαίως και οι πολίτες των οποίων τα θέματα συζητώνται στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν επίσης το δικαίωμα και παρόντες να είναι, αλλά και να πάρουν θέση για το θέμα που τους απασχολεί και πρόκειται να συζητηθεί από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι γνωστό όμως ότι η θέση μας είναι αντίθετη κατηγορηματικά σε όποιους επιθυμούν να επιβάλλουν αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο με το «έτσι θέλω», με αντιδημοκρατικό τρόπο, φασιστικό τρόπο, με τον τζαμπουκά ή με τραμπουκισμό. Η ύβρις είναι κάτι το οποίο καταδικάζουμε προς κάθε κατεύθυνση. Εχθές έπεσαν οι μάσκες μιας φασίζουσας νοοτροπίας και μιας αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και της διοίκησης του Δήμου συνολικά και του Προεδρείου. Είδαμε και αλυσίδες οι οποίες ήταν διακοσμητικές και ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα αυτών των συμπεριφερών που σας έστειλα, διότι δεν προφυλάσσουν από τίποτε. Το πεζούλι είναι πάρα πολύ χαμηλό, μπορεί ο καθένας να μπει. Είδαμε μία πόρτα η οποία άνοιγε με ειδικό μηχανισμό σε όσους ήθελαν να μπουν. Είδαμε face control. Είδαμε καμιά 30 αστυνομικούς ένστολους έξω από το Δημαρχείο και καμιά 5-6 μέσα χωρίς στολή. Και είδαμε όλη αυτή τη συμπεριφορά, η οποία δεν ξέρω αν την έχουμε ξαναδεί, δεν την έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 27 χρόνια που ασχολούμαι και δεν θέλω να την ξαναδούμε. Ήταν πρωτοφανής η ενέργεια της διοίκησης να οργανώσει την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη συνεδρίαση παρουσία αστυνομικών δυνάμεων εντός και εκτός του Δημαρχείου. Εγώ τουλάχιστον 10 χρόνια που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος δεν συνάντησα αυτή την εικόνα, ποτέ δεν θυμάμαι, και παραπέμπει σε χαλεπούς καιρούς η συγκεκριμένη ενέργεια. Κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να επαναληφθεί, είναι κόκκινη γραμμή για μας η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία των πολιτών, οποιονδήποτε πολιτών έχουν να διατυπώσουν αιτήματα ή ακόμα και να διαμαρτυρηθούν, ακόμα και με ανίκιο μερικές φορές τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε την τάξη, την δημοκρατική ομαλότητα μέσα στο Συμβούλιο και δεν χρειάζεται η παρουσία των δυνάμεων καταστολής, λες και πρόκειται να γίνουν εγκληματικές ενέργειες. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και η παράταξή του έχουν αποφασίσει να στηρίξουν με οποιοδήποτε τρόπο τα σκληρά, βάρβαρα, αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης και της Τρόικα και δυστυχώς έχουν γυρίσει την πλάτη στο λαό της Καβάλας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Σας είπα προηγουμένως ότι αυθαίρετα και μη σύνομα πήραν αυτές τις αποφάσεις. Διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι για την όποια αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των Δημοτικών Συμβουλίων θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όπως για απαγόρευση εισόδου των πολιτών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πάλι θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα η απόφαση αυτή θα έπρεπε να πάρθει από τους 32 Δημοτικούς Συμβούλους, δηλαδή από τους 41 που σήμερα συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι 32 θα έπρεπε το λιγότερο να έχουν αποφασίσει να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και κλεισμένο των θυρών.